Αθλητικό ιδεώδες μέρος δεύτερο. Μιλάμε για την ιστιοπλοεία και συγκεκριμένα για το κύπελο Μέγας Αλέξανδρος που διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο αύριο και μεθαύριο και το επόμενο Σαββατοκύριακο αύριο έχουμε την κατηγορία Optimist. Μαζί μας στο Skype είναι ο Χαραλάμπος Σιδηρόπουλος, υπεύθυνος στο τρίγωνο ιστιοπλοείας στο Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Κύριε Σιδηρόπουλε, να πάμε τώρα στο κομμάτι της διοργάνωσης του κυπέλου Μέγας Αλέξανδρος. Θα ήθελα να μου πείτε λεπτομέρειες. Καταρχάς, πού θα δοθεί η εκκίνηση, από ποια σημεία θα περάσουν οι αθλητές, πόσοι αθλητές θα λάβουν μέρος, όλα αυτά για να καταλάβει και ο κόσμος τι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Το κύπελο Μεγάλο Αλεξάνδρου είναι μια διοργάνωση που όμπλος μας την υλοποιεί εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν μια διοργάνωση που αφορούσε σκάφη αγωνιστικά Ολυμπιακών κατηγοριών και γινόταν όλα σε ένα Σαββατοκύριακο. Λόγω του COVID, για να μην έχουμε συνοστισμό στον όμιλο, η διοργάνωση έσπασε σε δύο Σαββατοκύριακα. Ένα, το πρώτο Σαββατοκύριακο που είναι αύριο, που είναι για το Optimist, και το επόμενο που είναι για τα Laser και τα 4,7. Η διοργάνωση για το Optimist, πάμε το πρώτο Σαββατοκύριακο, θα είναι περίπου 60 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Η εκκίνηση του στίβου, του θαλάσσιου στίβου, δίνεται έξω από τον Όμιλο. Γίνεται μια διαδρομή ολυμπιακής διαδικασίας, δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη διαδρομή που οι αθλητές με τα σκάφη τους, οι μικροί αθλητές, περνάνε κάποιες σημαδούρες στη θάλασσα, κάνουν δηλαδή μια διαδικασία ιστιοπλοείας και κόντρα στον άνεμο και με ούριο άνεμο, όρτσα πρίμα, το οποίο το συζητάμε, και κάποιες πλαγιοδρομίες, και ο καλύτερος αθλητής από όλους αυτούς τερματίζει πρώτος στην γραμμή του τερματισμού. Σκοπεύουν να κάνουν το Σαββατοκύριακο μέχρι 6 ιστιοδρομίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν το Σάββατο και την Κυριακή μετά τις 2 η ώρα. Λέμε μετά τις 2 η ώρα γιατί καταλαβαίνετε ότι το άθλημά μας για να μπορέσει να έχει επιτυχία πρέπει να έχουμε αέρα. Είναι ευτύχημα ότι η Θεσσαλονίκη αυτές τις καλοκαιρινές περιόδους με τον καιρό που έχει, με τη λεγόμενη μπουκαδούρα, ξεκινώντας μετά τις 2 η ώρα, μας δίνει την ευτυχία, την ευκαιρία να έχουμε καλό αέρα, 10-15 μίλια αέρα για να μπορέσουν να γίνουν με επιτυχία οι ιστιοδρομίες αυτές. Κύριε Σιδηρόπουλε, οι αθλητές που θα λάβουν μέρος τι ηλικίας θα είναι και θα πρόκειται φυσικά και από άλλες περιοχές εκτός από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Οι αθλητές είναι από 8 έως 14 χρονών. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν αθλητές πολύ ψηλού επίπεδου που πρωταγωνιστούν και στα πανευρωπαϊκά και στα παγκόσμια πρωταθλήματα στην κατηγορία, στην κλάση που λέμε Optimist. Optimist είναι το πρώτο αγωνιστικό σκάφος που κάποιο παιδί που θέλει να εντρυφήσει στην ιστιοπλοεία έρχεται σε επαφή με το σκάφος αυτό και είναι το πρώτο σκάφος που δίνει τις πρώτες συγκινήσεις και τις πρώτες διαδικασίες στην αγωνιστική ιστιοπλοεία στην Ελλάδα. Επειδή μάλλον εσείς μιλήσατε για αθλητές μεγάλου υψηλού επίπεδου, μεγάλου βεληνικούς, θα περιμένουμε και αντίστοιχες αποδόσεις το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο από τους αθλητές. Θα είναι μια διοργάνωση με δυνατές συγκινήσεις ή αυτή η τρίμηνη αποχή ενδεχομένως θα έχει δυσκολέψει τα πράγματα. Όταν είχαμε αποφασίσει να κάνουμε τον αγώνα στην Οργανωτική Επιτροπή, μας είχε περάσει σκέψη να είναι απλώς, θα μπορούσε να ήταν μια απλή διοργάνωση σαν έναρξη. Αλλά τελικά επικράτησε και συμφωνώ σε αυτό πλήρως και εγώ, να γίνει μια διοργάνωση υψηλών επίπεδων, με στάνταρς τα οποία αγωνιστικά είναι ισάξια με αυτά των πανευρωπαϊκών και των παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Δηλαδή, έχουμε διαθέσει όλο το έμψυχο υλικό του ομίλου, τα φυσκωτά, τα σκάφη, τους προέδρους, όλο το προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό, ώστε το επίπεδο των αγώνων να είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτό πιστεύουμε να αποδώσει και θα είναι και μια πρώτη ευκαιρία οι καλοί αθλητές να δώσουν το καλύτερο σε αυτό, ώστε να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Κύριε Σιδηρόπουλε, αναφορικά με τον κόσμο, με τους φίλους της ιστιοπλοείας που θέλουν να παρακολουθήσουν την διοργάνωση, το κύπελλο Μέγας Αλέξανδρος, θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα μπορούν να καθίσουν, να καθίσει ο κόσμος και να παρακολουθήσει τους αθλητές στις προσπάθειές τους? Δυστυχώς, λόγω της διαδικασίας του COVID, οι αγώνες, όλοι οι αγώνες που ξεκινάνε είναι χωρίς θεατές. Θεωρητικά δηλαδή δεν επιτρέπεται συλλογικά να υπάρχουν θεατές σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι, όπως λέγαμε, στο ποδόσφαιρο χωρίς κερκίδα. Και κλεισμένο των θυρών. Δυστυχώς, ναι. Θα μπορούσαν φυσικά πηγαίνοντας στην παραλία ή έχοντας στον όμιλο, στον τόκο του ομίλου, να τα δουν απ' έξω. Αλλά γενικώς το πρωτόκολλο μας επιβάλλει και να μην έχουμε να πλησιάσουν σκάφη δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και ουσιαστικά μας επιβάλλει να πούμε στον κόσμο να μην έρθει κοντά, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να αποφευθεί ο συνωστισμός ουσιαστικά. Και αφού μου κάνατε την πάσα, να μιλήσουμε και για το υγειονομικό κομμάτι. Για εσάς που είστε αθλήματα της θάλασσας, προηγουμένως είπατε ότι είναι ουσιαστικά το πιο ασφαλές σημείο. Τι ακριβώς ισχύει για όσα αθλήματα γίνονται μέσα στο νερό? Ποια πρωτόκολλα πρέπει να τηρούνται ουσιαστικά? Ποιες αποστάσεις μεταξύ των αθλητών για να πάνε όλα καλά, για να κυλήσουν όλα ομαλά? Εδώ θέλω να πω ότι γίνει μια σοβαρή επεξεργασία από την Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που αφορά την ιστιοπλοεία. Εν αρχή το είχε κάνει το Πολυτεχνείο του Μιλάνου, που είχε βγάλει τις πρώτες νόρμες, τα πρώτα πρωτόκολλα για την ιστιοπλοεία, και βάσει ενός μια μελέτης που είχε κάνει, είχε αποδείξει ότι η ιστιοπλοεία εντός θαλάσσης είναι το πιο ασφαλές άθλημα. Γιατί έχουμε απόσταση το ένα σκάφος από το άλλο, δεν έχουμε συνωστισμό και ο καθένας πλέει με το δικό του σκάφος. Το υγειονομικό πρωτόκολλο που μας προτείνει και αυστηρά τηρούμε στο Ναυτικό Μέλλον Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, είναι το εξής. Έχουμε το πρωτόκολλο που είναι στη στεριά, δηλαδή στη διαδικασία πριν που τα σκάφη στη θάλασσα, και το πρωτόκολλο το οποίο είναι μέσα στη θάλασσα. Το υγειονομικό πρωτόκολλο που είναι εκτός θαλάσσης έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με αποστάσεις. Άρα ένα σκάφος από το άλλο πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 μέτρα πριν πέσει από τη ράμπα στη θάλασσα μέσα. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φοράνε όσο είναι έξω μάσκα, γυαλιά και καπέλο. Όλοι οι αθλητές και το τεχνικό προσωπικό που συμμετέχει στον αγώνα έχει περάσει από γιατρό, με την έννοια ότι υπάρχει ένα ιατρικό ιστορικό του κάθε εμπλεκόμενο στον αγώνα και μια ιατρική βεβαίωση η οποία αποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος αθλητής, προπονητής ή τεχνικός που ασχολείται με τον αγώνα δεν έχει κανένα απολύτως κανένα πρόβλημα. Εμείς εντωμεταξύ έχουμε πάρει και τα παραπάνω πρωτόκολλα. Υπάρχει δηλαδή κάποιο σκάφος σκοτό, το οποίο είναι μέζεση, αν χρειαστεί κάτι να βγάλει κάποιον αθλητή έξω. Έχουμε ένα συγκεκριμένο χώρο που τον ονομάζουμε χώρο COVID απομόνωση, αν τυχόν δηλαδή παρουσιάσει κάποιο οπουδήποτε ύποπτο κρούσμα, να το βγάλουμε έξω και να το φυλάξουμε. Αλλά όλα αυτά είναι σε πολύ extreme καταστάσεις, δύσκολες. Ήδη έχουμε προβλέψει πιο μπροστά, λόγω των ιατρικών βεβαιώσεων, λόγω της διαδικασίας που ακολουθούμε, όλοι οι αθλητές να είναι ασφαλείς. Και, θέλουμε αυτή την ασφάλεια να την κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο. Είναι αυστηρό το πρωτόκολλο, το λειτουργούμε πλήρως. Και εδώ είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους συμπολίτες με Θεσσαλονίκη, ότι η ιστιοπλοεία και οι όμιλοι κρατάνε τα πρωτόκολλα πάρα πολύ, πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα αν ακολουθήσουν τις οδηγίες που λέμε και τα παιδιά τους να κάνουν ιστιοπλοεία και αγώνες με μεγάλη ασφάλεια. Παίρνετε τα μέτρα σας για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή και νομίζω αυτό είναι και το σωστό. Κύριε Σιδηρόπουλε, στο τέλος των αγώνων θα μπορέσουν να υπάρξουν βραβεύσεις, θα υπάρξουν κάποια μετάλλια, θα υπάρξουν κάποιες βεβαιώσεις για τους αθλητές που έλαβαν μέρος, για τους 60 αθλητές όπως αναφέρατε? Θα υπάρχουν βραβεία και μετάλλια, αλλά δεν θα γίνουν τελετές απονομών. Τα βραβεία και τα μετάλλια θα στραθούν στους ομίλους για τον κάθε αθλητή. Πάλι το πρωτόκολλο μας απαγορεύει να κάνουμε τη διαδικασία των απονομών, για να μην έχουμε συνωστισμό στον χώρο των απονομών. Και για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης πώς κατεβαίνει στο κύπελλο Μέγας Αλέξανδρος, με στόχο την κορυφή?
Ως συνήθως είμαστε ένα σωματείο το οποίο πρωταγωνιστεί στην ιστιοπλοεία και πάντα είμαστε αυτοί που κοιτάμε την κορυφή. Και αυτό θα διεκδικήσουμε και τώρα. Να έχουμε την πρώτη θέση και στις τωρινές κατηγορίες των Optimins και τις κατηγορίες της επόμενης Σαββατοκύριακου, το οποίο είναι 4-20 και Laser. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, γιατί ο όμιλό μας προωθεί και βοηθάει και την ιστιοπλοεία αμαία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήδη έχουμε ένα τμήμα το οποίο προπονείται για την ιστιοπλοεία με ειδικές ανάγκες και θα προσπαθήσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο και τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να συμμετέχουν στον αγώνα, που είναι το μεγαλύτερο για μας επίτευγμα αυτού του Σαββατοκύριακου. Αν μπορέσουμε να κατεβάσουμε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στον αγώνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κύριε Σιδηρόπουλε, ήταν πολύ σημαντική, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε στο τέλος για κλείσιμο της κουβέντας μας. Επιφυλάσσομαι στο άμεσο μέλλον να έχουμε κουβέντα αναφορικά με την ιστιοπλοεία για άτομα με ειδικές ανάγκες, να μιλήσουμε για να μάθουν και όλοι οι άνθρωποι μας τι ακριβώς γίνεται, τι δουλειά γίνεται και πώς μπορούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να έρθουν στο ναυτικό όμιλο και να κάνουν το αγαπημένο τους άθλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και να πάνε όλα καλά φυσικά και οι αθλητές. Καλή επιτυχία σε όλους. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Και κάπου εδώ το αθλητικό ιδεώδες έφτασε στο τέλος του και για αυτήν την εβδομάδα. Μαζί και πάλι την Δευτέρα με πάρα πολύ αθλητισμό. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.